Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Σήμερα θα δούμε αυτό. Ταραν! Αυτό εδώ πέρα. Είναι λοιπόν ένα MacBook Air, όπως μπορούμε να δούμε. Είναι το καινούριο το MacBook Air, οι 13 inches που έχει βγάλει η Apple με τον επεξεργαστή, τον Mi 1. Ξέρω ότι έχουν ήδη κυκλοφορήσει βίντεο unboxing, ήδη έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά επειδή εδώ πέρα βλέπουμε πράγματα τα οποία αγοράζονται πραγματικά και δεν δίνονται σε εμένα για unboxing μόνο, για να τα δούμε, για να τα δεστάρουμε για μία-δύο μέρες, βαριά μια εβδομάδα και να τα γυρίσουμε πίσω. Ό,τι βλέπετε, αγοράζετε και μένει. Κρατιέται, χρησιμοποιείται, δοκιμάζετε μέχρι να το πετάξουμε. Άρα λοιπόν, ναι, καθυστέρησε το συγκεκριμένο λίγο να αγοραστεί, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τώρα που αγοράστηκε, τώρα θα γίνει και το unboxing. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε στο συγκεκριμένο. Το ανοίγω εγώ εδώ πέρα για να μπορέσουμε να το δούμε. Αυτό, όπως είπα και πριν, είναι το MacBook Air ή 13 inches. Το συγκεκριμένο έχει μία οθόνη η οποία είναι 2560x1600 όσον αφορά την πυκνότητά της. Όπως το βλέπουμε, είναι έτσι εδώ πέρα μέσα. Είναι αυτό το κομμάτι. Το τραβάμε από εδώ και βγαίνει. Όπως είναι δηλαδή τα πάντα. Και μέσα εδώ έχουμε αυτά όπως τα βλέπετε. Το καλώδιο για την φόρτιση είναι αυτό εδώ πέρα. Τέλος πάντων, είναι USB-C σε USB-C και είναι αρκετά μεγάλο. Έχουμε μέσα τον φορτιστή, το βιβλιαράκι, εντάξει, ok, παράτα μας. Έχουμε μέσα τον φορτιστή, τον συγκεκριμένο που έχει η εταιρεία. Αυτός εδώ πέρα, σαν φορτιστής, αν θυμάμαι καλά, είναι στα 30W. Νομίζω δηλαδή αυτό είναι το Power Delivery που δίνει για να μπορεί να φορτίζει το μηχάνημα. Η μπαταρία είναι, τι είναι, λιθίου, ναι, ok, 49,9W ανά ώρα. Αυτό μας δίνει 18 ώρες συνεχόμενης αναπαραγωγής. Αυτό λένε ότι είναι περισσότερο σε σχέση με το προηγούμενο MacBook Air. Δεν ξέρω, δεν είχα προηγούμενο MacBook Air. Πάμε όμως να το βγάλουμε από μέσα. Αυτό λογικά έχει εδώ πέρα μέσα και ένα πανάκι, ναι. Δείτε το λοιπόν πως είναι από εδώ. Είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι όπως το βλέπετε. Έχει δύο θύρες USB-C, αυτές λογικά είναι και Thunderbolt. Και αυτό ήταν, δεν έχει τίποτα άλλο, δεν το θυμόμουν, και έχει και μία θύρα για ακουστικά. Μικρό, λεπτό, διακριτικό, είναι αυτό εδώ πέρα όπως το βλέπουμε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το πιάσει η κάμερα και να μας το δείξει. Δεν έχει καμία, μα καμία απολύτως σημασία. Η οθόνη του είναι στα 400 nit όσον αφορά την φωτεινότητα. Τα χρώματά του είναι P3, αυτό είναι που λένε ευρεία γκάμα όσον αφορά την παλέτα των χρωμάτων. 13,3 inches όπως είπαμε, LED, IPS νομίζω κιόλας είναι και True Tone. Όλες αυτές οι τεχνολογίες της Apple. Δεν είναι κάτι δηλαδή που επί της ουσίας εμάς θα μας κάνει κάποια υπερβολικά μεγάλη διαφορά. Σίγουρα όμως θα έχει πάρα πολύ καλά χρώματα, γιατί αν μη τι άλλο η Apple φημίζεται και για τις οθόνες της. Αυτό είπαμε ότι έχει μέσα το chip το Mi 1, άρα μιλάμε για 8-πύρινο επεξεργαστή, 7-πύρινη κάρτα γραφικών, όλα αυτά είναι ενσωματωμένα στην ίδια κάρτα, 16-πύρινη Neural Engine, μηχανή δηλαδή η οποία μάλλον ασχολείται με τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα υπέροχα. 256 όσον αφορά τον δίσκο για τον αποθηκευτικό χώρο. Τι άλλο μας έχει, θα δω το κουτί. FaceTime HD κάμερα. Δεν θυμάμαι αν η κάμερά του όσον αφορά το FaceTime πλέον σε αυτά είναι σε Full High Definition
ή αν παραμένει στο 720p, κάτι που είναι για κλάματα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Wi-Fi 6 και Bluetooth 5 και πλήρες πληκτρολόγιο με φωτισμό Magic Keyboard. Αυτό εδώ πέρα όσον αφορά τις διαστάσεις του είναι 0,41 με 1,61, άρα πρέπει να είναι 0,41 στο λεπτότερό του σημείο και 1,61 σε εκατοστά στο μεγαλύτερό του σημείο και από ό,τι βλέπω είναι 30,41 με 21,24, άρα είναι 30,41 με 21,24 σε εκατοστά και ζυγίζει 1,29 κιλά. Λέει κάτι άλλο εδώ πέρα, δεν λέει κάτι άλλο εδώ πέρα. Οι θέρες του είπαμε ότι είναι 2 USB-C, αυτές είναι Thunderbolt 3, άρα μας βγάζει μέχρι 40 GBps. Αυτές είναι Thunderbolt 3, άρα μας βγάζει μέχρι 40 GBps το δευτερόλεπτο. Είναι USB 4, επίσης μας βγάζει μέχρι 40 Gbps το δευτερόλεπτο και είναι και USB 3.1, η δεύτερη γενιά, άρα μας βγάζει μέχρι 10 Giga το δευτερόλεπτο. Εννοείται ότι στο ποντίκι του έχει το Force Touch, επίσης εννοείται ότι έχει δαχτυλικό αποτύπωμα, αναγνώριση δαχτυλικού αποτυπώματος στο κουμπί στο οποίο κλείνει και ανοίγει για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για αγορές, για να το κλειδώνουμε, για να το ξεκλειδώνουμε, για ασφάλεια, για όλο αυτό το κομμάτι. Η κάμερα στο FaceTime που σας είπα προηγουμένως που δεν ξέρω αν είναι Full HD ή HD, το τσέκαρα και είναι όντως 720p, άρα αυτό είναι η ντροπή της τέπας όσον αφορά το κομμάτι της Apple, γιατί δεν θα έπρεπε πλέον να βγάζει τέτοια μηχανήματα με τέτοια ανάλυση το 2021 προς 2022, όταν σε όλα τα υπόλοιπα έχουμε αρχίσει και μιλάμε πλέον για 4K και δεν συμμαζεύεται. Έχει μέσω των θυρών αυτών όπου θα χρειαστεί αντάπτορας ξεχωριστά έξοδο για VGA, HDMI και Thunderbolt 2. Ούτως ή άλλως όταν υποστηρίζει Thunderbolt 3 υποστηρίζει εκ των πραγμάτων και τα προηγούμενα Thunderbolt. Αντίστοιχα όταν έχει 4 υποστηρίζει και τα προηγούμενα. Στερεοφωνικά ηχεία, υποστήριξη για Dolby Atmos και 3 μικρόφωνα. Και καλά για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη λήψη ως προς τη συνομιλία, ως προς την ηχογράφηση, ως προς οτιδήποτε. Και έρχομαι λοιπόν τώρα εγώ εδώ να το ανοίξω. Το παίρνω από εδώ. Έλα. Και κλασικά όπως όλα τα μηχανήματα της Apple, ανοίγει κατευθείαν με το που σηκώνουμε το καπάκι. Είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Εγώ θα το κλείσω γιατί, τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Όπως μπορούμε να το δούμε από εδώ είναι έτσι. Αυτό εδώ πέρα είναι το πληκτρολόγιο του, το οποίο συζητήσαμε και είπαμε προηγουμένως. Είναι ένα πλήρες πληκτρολόγιο. Το έκλεισα εγώ αυτή τη στιγμή. Σας το δείχνω και πάλι. Είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, όπως το βλέπετε. Τα ηχεία του είναι εδώ στο πλάι. Εδώ επάνω είναι το κουμπί που κλείνει και ανοίγει και έχει επάνω και το δαχτυλικό αποτύπωμα. Το Force Touch εδώ πέρα, το ποντίκι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Γενικότερα συγκριτικά με κάποια άλλα MacBook Air τα οποία έχω πιάσει, το συγκεκριμένο είναι λίγο πιο βαρύ σε σχέση με το πόσο είναι τα υπόλοιπα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μας πειράζει ή μας ενοχλεί ή οτιδήποτε. Μέσα στη συσκευασία δεν περιέχει κάτι άλλο, είναι καθαρά και μόνο τα βασικά, αλλά εντάξει, δεν περιμένουμε και τίποτα το τρομερό ή οτιδήποτε. Αυτό εννοείται θα χρησιμοποιηθεί και σαν μηχάνημα επίσης υπολογίστε ότι έρχεται με αυτή την προσφορά που έχει η Apple, δηλαδή με το που το ενεργοποιούμε και συνδεθούμε με το Apple ID μας, μας δίνει και ένα χρόνο Apple TV Plus συνδρομή δώρο. Το ενεργοποιείτε σε δεύτερο χρόνο μέσα από την εφαρμογή την αντίστοιχη του Apple TV. Αυτά λοιπόν είναι από μένα, αυτά λοιπόν είναι από το MacBook Air με τον επεξεργαστή των Mi 1, το τελευταίο δηλαδή μοντέλο που βγήκε στις 13,3 ίντσες. Είμαι ο GreekGR της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, να πάτε να το κάνετε, να πατήσετε το καμπανάκι, ό,τι θέλετε μου το ρωτάτε, μου το γράφετε, μου το λέτε, το βλέπουμε, το σχολιάζουμε και τα βλέπουμε όλα μαζί. Αυτά από μένα, να προσέχετε, να περνάτε καλά, καλή συνέχεια, να περνάτε καλά και πάλι, σας χαιρετώ, γεια σας!